11. Μια ιστορία αγάπης στον ενδιάμεσο χρόνο. Κεφάλαιο 1. Το πρόγραμμα εσωτερικών πτώσεων. Είμαι πτωτέας και έρχομαι από το δυτικό τέλος. Το ίδιο φως, διαφορετική κατεύθυνση. Αναρωτιέμαι αν η αγάπη είναι αρκετή για να συναντηθείς. Καταλήγω πως όχι. Στη μικρή αυτή διαδρομή μας για το πλησίασμα απαιτούνται πολλά και πολλές φορές ιδιαιτέρως αιχμηρά. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Όταν ο κοινός κώδικας λείπει, τα αισθήματα μένουν μετέωρα, όπως θα είμαι και εγώ σε λίγο. Και ακόμα μια φορά, σε πτώση, μαζί σου στο ενδιάμεσο διάστημα, να αιωρούμε ανάμεσα σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει και σε αυτό που συνέβη. Έδεσε πάνω του γερά το σωσίβιο. Είναι φτιαγμένο με βάση αποκλειστικά το δικό μου DNA και την υφή της επιδερμίδας μου. Δέρμα. Δέρμα. Κατά την πτώση, το πιο βασικό είναι να νιώθεις ότι κουβαλάς μονάχα εσένα, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είμαι σταματημένος στην άκρη. Ένα, δύο, τρία. Στο έξι βουτάω. Πέφτω. Όπως τόσες φορές, εδώ στο απέραντο διάστημα που με τυλίγει από παντού, επιτέλους δεν είμαι μόνος. Επιτέλους δεν είμαι μόνος. Ο ρυθμός της πτώσης κάθε φορά είναι ανάλογος με την ταχύτητα του εσωτερικού χρόνου που ορίζει ο ίδιος. Γι' αυτό και επιλέγει τις εικόνες της σε αργή κίνηση, για να μένει όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί της μία λέξη, μαζί της μία λέξη, στον ενδιάμεσο χρόνο. Ζητούσαν εθελοντές. Θα τους έδιναν τη δυνατότητα να ζουν ξανά και ξανά την ιστορία, να την παραλλάσσουν, προσθέτοντας και αφαιρώντας στοιχεία που είχαν υπάρξει στα αλήθεια ή που τα επινοούν οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή τόσες φορές όσες θέλουν, ως τη στιγμή που θα νιώσουν ότι επιτέλους η παλιά ιστορία έκλεισε για αυτούς. Το τέλος θα ήταν η σύντμηση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χρόνο, ενταγμένη στην απόλυτη υποκειμενικότητα του καθενός. Αυτό όμως θα γινόταν σε συνθήκες εξωτερικής κίνησης του χρόνου και μάλιστα γρήγορης. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Υπάρχει μια αγαπημένη σκηνή μας. Αγαπημένος τρόπος να πέφτω, θα έλεγα. Την ώρα που εγκαταλείπομαι. Τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, απομένουν 6 δευτερόλεπτα πριν την αρχή και την πτώση. Αναλογίζομαι τους 2 πτωτείς που δεν τα κατάφεραν, που δεν μπόρεσαν να συντονίσουν τον εξωτερικό χρόνο με τον δικό τους, που δεν μπόρεσαν να πιστέψουν βαθιά να αφαιθούν και να ζήσουν την επαναλαμβανόμενη ιστορία τους. Δεν μπόρεσαν με όλη την εκπαίδευση να αφοσιωθούν μέσα τους. Αυτό τους σκότωσε. Ο εξωτερικός χρόνος είναι αμήλικτος. Ο μόνος τρόπος διαχείρισής του, υποταγής του, είναι στο συναίσθημά μας. Το πρώτο και επαναλαμβανόμενο μάθημα στο πρόγραμμα. Το ξέχασαν. 6. Πέσατε. Αφήνομαι στο κενό και τα χείλη της μακουμπούν στο σβέρκο, ανατριχιάζω. Η απαραίτητη αναγκαιότητα της ύπαρξης. Αυτό είναι το μαζί, όπως το ξέρω. Στρέφομαι και κοιτάζω το ρολόι του εσωτερικού μου χρόνου. Είναι ακινητοποιημένο, τέλεια. Η πτώση από έξω συνεχίζεται, μα εγώ μένω ακίνητος εδώ μαζί της. Μπορώ να επιμηκύνω το χρόνο όσο θέλω, να απολαύσω τον παράδεισο, να φτιάξω ένα καινούριο χρόνο.
Επιτέλους, δεν είμαι μόνος. Θα ανοίξω το σκάφανδρο, κλείνω το ρολόι του χρόνου μου, ρυθμίζω στο τέρμα της απολύξης συναισθημάτων, κλειδώνω το σωσίβιο να μην ανοίξει. Ρυθμίζω την εικόνα στο περικυκλωτικό ολόγραμμα στο τέλος της. Ρίχνω μια ματιά γύρω. Αρχίζει να χαράζει. Αυτή η περίεργη ανατολή έξω από τους σταθμούς. Αυτή η περίεργη ανατολή έξω από τους σταθμούς. Τι θα πει τελευταία φορά? Τι θα πει τελευταία φορά? Δεν ξέρω αν μια ιστορία επανάληψης μπορεί να κάνει να κλείσει μέσα σου η πληγή. Δεν ξέρω καν αν το πρόγραμμα είχε βάλει το σωστό στόχο. Ίσως ο χρόνος ακινητοποιείται και μόνο με την έκρηξη μέσα μας. Και ίσως ούτε οι πτώσεις να είναι αναγκαίες. Όταν έχει συμβεί μια φορά, δεν μπορείς να δηλώσεις, να προσποιηθείς άγνοια. Ανασένω πιο δύσκολα τώρα. Το ροζ διάστημα μας έχει κυκλώσει. Μας έχει κατακλείσει. Και έτσι, όπως είμαι μέσα της και πλέουμε σε αυτόν τον ανυπόφορα δικό μας χρόνο, σκέφτομαι πως αυτό είναι η ιστορία του κόσμου. Το να αγαπάς αχόρταγα, μόνο αυτό μπορεί να σε χορτάσει. Το βλέπω να γίνεται, τα έχουν προβλέψει όλα πολύ σωστά. Το σωσίβιο έχει χωθεί στο δέρμα μας, επεκτείνεται. Είμαστε σε μια ένωση χωρίς ανάσα και αρχίζω να νιώθω πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτή τη συνάντηση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της ύπαρξης, γαντζωμένος πάνω της, ξέρω πως τα μόνα αληθινά είναι αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας χωρίς. Το ροζ επιπλέει και μας τυλίγει. Ο χρόνος πάβει. Η πτώση έγινε. Εμείς για πάντα παντού.